αφορά θέματα και σημάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και Παιδείας, Υπουργείου Παιδείας. Ερώτημα, ο μόνος συζητητής ο κύριος Κατρούγκαλος, ναι. Ο κύριος Κατρούγκαλος είναι. Μπορώ να απαντήσω όμως σε οποιοδήποτε ερώτηση θέλετε για οποιοδήποτε από τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πρώτα απ' όλα υποχρέωσή μας να λάβουμε υπόψη τη βούληση του λαού. Και οι Έλληνες, στην τεράστια πλειονότητά μας, είμαστε αντίθετοι στη Συμφωνία των Πρεσπών. Το ξέρει αυτό η κυβέρνηση, αλλά το περιφρονεί. Δεν σέβεται τη δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία. Έφτασε προχτές στο σημείο να χρησιμοποιήσει προβοκάτορες και ακραία στοιχεία για να διαλύσει ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο. Έφτασε τώρα η κυβέρνηση στο σημείο να ζητά την κύρωση της συμφωνίας, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς έκαναν οι Σκοπιανοί με το Σύνταγμά τους. Και ρωτούμε, γιατί θέλετε να το κρύψετε, τι θέλετε να κρύψετε, τι θέλουν να κρύψουν οι Σκοπιανοί, τι παιχνίδι γίνεται στις πλάτες των Ελλήνων. Η αλλαγή του συντάγματός τους είναι τμήμα της συμφωνίας και δεν μπορούμε ούτε καν να συζητούμε, εάν δεν έχουμε υπόψη μας, το πλήρες κείμενο του συντάγματος μετά τις αλλαγές που έγιναν. Λέει ο κύριος Υπουργός ότι είναι αλλιώτικη διαδικασία στα Σκόπια και ότι απλά προσθέτουν στο τέλος του συντάγματος τις τροποποιήσεις που έγιναν. Ωραία λοιπόν. Δώστε στη Βουλή το συνταγματικό κείμενο, τις τροπολογίες που ψηφίστηκαν σε εφαρμογή της συμφωνίας. Αλλιώτικα, να σταματήσει όλο το κείμενο την πλήρη εικόνα, όχι απεικόνηση του συντάγματος, το κανονικό συνταγματικό κείμενο με τις ενσωματωμένες με τις τροπολογίες που ψηφίστηκαν. Γιατί δεν μπορεί να ψηφίσει η Βουλή, δεν μπορεί καν να συζητάει η Βουλή χωρίς να έχει πλήρη εικόνα και πλήρη γνώση. Αλλιώς πρέπει να σταματήσει η συζήτηση. Μην προσπαθείτε να δεσμεύσετε τη χώρα συσκοτίζοντας και παραπληροφορώντας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα αρνητικά σημεία είναι πολλά και σοβαρά. Εστιάζω στις τέσσερις μεγάλες μαύρες τρύπες. Η πρώτη και πιο επικίνδυνη μαύρη τρύπα αφορά στο συνδυασμό ονόματος, ταυτότητας και γλώσσας. Η συμφωνία δεν περιορίζεται στην αποδοχή σύνθετης ονομασίας του κράτους με τον όρο Μακεδονία. Κάνει κάτι πολύ χειρότερο. Αποδέχεται σκέτο το όνομα Μακεδόνες για το λαό, δίνει στους Σκοπιανούς το δικαίωμα όχι μόνο να αυτοαποκαλούνται, αλλά και να λέγονται από όλον τον κόσμο σε εισαγωγικά Μακεδόνες. Πρόκειται για μια ανόητη και ακατανόητη παγκόσμια πρωτοτυπία και εξηγούμε. Παντού στον κόσμο οι πολίτες ενός κράτους έχουν το όνομα του κράτους τους. Στη Νέα Ζηλανδία λέγονται Νεοζηλανδοί και στη Βόρεια Κορέα Βορειοκορεάτες. Σε αντίθεση προς το αυτονόητο, το γειτονικό κράτος θα λέγεται Βόρεια Μακεδονία και οι πολίτες του Μακεδόνες. Και ρωτά κάθε σκεπτόμενος Έλληνας, γιατί να ονομάζονται Μακεδόνες οι σφετεριστές και να γινόμαστε χλέβοι των διαρρηκτών της ιστορίας μας, όλοι εμείς οι πραγματικοί Μακεδόνες. Μη κάνουμε λάθος. Εάν κυρωθεί η συμφωνία, θα ακούμε τους ξένους να λένε «Καλωσορίζω τον Μακεδόνα Πρωθυπουργό και όχι τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας». Τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα από τη στιγμή που αναγνωρίζεται ότι μιλούν σε εισαγωγικά μακεδονική γλώσσα και γίνονται πολύ χειρότερα από τις συνταγματικές τροποποιήσεις και τη ρεματική διακίνωση των Σκοπιανών. Και αυτό γιατί αναφέρονται και μάλιστα δύο φορές σε μακεδονικό λαό. Μία από τις αλλαγές στο σύνταγμά τους αναφέρει ότι η πολιτεία θα προστατεύει την ιστορική κληρονομιά του μακεδονικού λαού και της διασποράς του μακεδονικού λαού και παράλληλα των άλλων λαών, των Αλβανών, των Τούρκων και των άλλων. Και η αναφορά αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε μακεδονικό λαό, σε Αλβανούς, Τούρκους και άλλους, δεν αφορά επικότητα, αφορά εθνότητα. Δεύτερη μαύρη τρύπα. Κόντρα στις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις. Το σύνθετο όνομα δεν θα ισχύει εργα όμνες, δεν θα ισχύει για όλες τις χρήσεις. Πρώτα απ' όλα, η σύνθετη ονομασία δεν θα καλύπτει τις πιο σημαντικές χρήσεις που είναι η ταυτότητα και η γλώσσα. Και δεύτερον, γιατί η σύνθετη ονομασία θα χρησιμοποιείται από το κράτος και τα όργανά του, αλλά δεν θα εφαρμόζεται από τις ιδιωτικές οντότητες, μεταξύ των οποίων είναι και οι επιχειρήσεις. Η σύνθετη ονομασία αφορά την χώρα και όχι το λαό. Τρίτη μαύρη τρύπα, που είναι άμεσα συνυφασμένη με την προηγούμενη. Οι εμπορικές ονομασίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι επωνυμίες και τα σύμβολα στις δύο χώρες.
θα παραπευθούν σε διεθνή ομάδα για αμοιβαία αποδεκτές λύσεις. Και ρωτά κάθε καλόπιστος πολίτης. Αφού ρητά αναφέρεται ότι οι Σκοπιανοί μπορούν να χρησιμοποιούν μακεδονικές επωνυμίες, για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Και εδώ γύρονται σοβαρές ανησυχίες για τον επιχειρηματικό κόσμο της Βόρειας Ελλάδας. Τέταρτη μαύρη τρύπα. Το άρθρο 8 έχει προβλέψει και έχει ήδη συγκροτηθεί κοινή επιτροπή, η οποία αρχίζει να εξετάζει τα βιβλία μας για δήθεν αλυτρωτικές αναφορές. Αποδέχεται δηλαδή η κυβέρνηση την αξίωση των Σκοπιανών να ελεγχθεί και η Ελλάδα για αλυτρωτική προπαγάνδα? Και αυτό δεν είναι απλά αδιανόητο, είναι ανόητο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω. Εάν οι Σκοπιανοί διαθέτουν το δικαίωμα όχι μόνο να αυτοπροσδιορίζονται, αλλά και να λέγονται από τη διεθνή κοινότητα Μακεδόνες, εάν αναγνωρίζετε με δική μας συγκατάθεση ότι μιλούν μακεδονική γλώσσα, εάν οι επιχειρήσεις και τα προϊόντα τους εμφανίζονται σαν μακεδονικά, εάν βάζουμε τα βιβλία μας στην κρίση τους, ένα είναι περισσότερο από βέβαιο, ότι θα υποχωρήσει η σύνθετη ονομασία του κράτους και θα επικρατήσει η ονομασία των κατοίκων του που θα εμφανίζονται παντού σαν Μακεδόνες, ότι δεν θα αντιμετωπιστεί αλλά θα απελευθερωθεί το τζίνι του αλυτρωτισμού, ότι λύνονται τα προβλήματα για τα Σκόπια αλλά όχι για την Ελλάδα. Και όλα αυτά καθιστούν τη συμφωνία ανεύθυνη, απαράδεκτη, επικίνδυνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Καλαφάτη. Ο κύριος Τσιάρας.